Ανησυχία και έντονο προβληματισμό στην κοινωνία του Ρεθύμνου και πολύ περισσότερο στη σχολική κοινότητα προκαλεί η υπόθεση της κατοχής και διακίνησης μικροποσότητας ναρκωτικών από ανήλικο μαθητή μέσα στο σχολείο του. Ο 13χρονος που συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, έχοντας στην τσάντα του μικροποσότητα ναρκωτικών, σήμερα οδηγήθηκε μαζί με τον πατέρα του στην ανακρίτρια, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών που είναι σε βαθμό κακουργήματος εξαιτίας του τόπου της διακίνησης. Ενώ ο πατέρας του κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και η υπόθεσή του αναμένεται να εκδικαστεί τις επόμενες ημέρες. Το ανήλικο αγόρι που και στο παρελθόν είχε παρουσιάσει παραβατική συμπεριφορά, σήμερα έδειχνε να αντιλαμβάνεται πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης, με αποτέλεσμα να εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια στην ανακρίτρια τι ακριβώς συνέβη και βρέθηκαν τα ναρκωτικά στην σχολική του τσάντα. Ο 13χρονος, που με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως αφέθηκε ελεύθερος χωρίς εγγύηση αλλά υπό όρους, φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε είχε σχέση με ναρκωτικά, ενώ για τη συγκεκριμένη ποσότητα φέρεται να είπε πως δεν ήταν δική του. Την ίδια στιγμή που έδειξε διάθεση συνεργασίας με τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες που στο εξής θα τον παρακολουθούν 2 φορές το μήνα. Το σχολικό περιβάλλον αλλά και το οικογενειακό περιβάλλον θα παίξει ένα πάρα πολύ σοβαρό ρόλο. Πιστεύω όλοι να είναι σε εγρήγορση, να έχουν πάρει τα μαθήματά τους και να αναπροσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε τέτοια φαινόμενα, τα οποία είναι απολύτως απογοητευτικά, να μην επαναληφθούν. Σε κάθε περίπτωση, το περιστατικό με τον 13χρονο, αν και μεμονωμένο, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τρόπο όχι κατασταλτικό ή τιμωρητικό, όπως σημειώνει στην Κρήτη TV ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Βαγγέλης Μουνδριανάκης, αλλά με τέτοια προσέγγιση, ώστε ο ανήλικος να αντιληφθεί πλήρως τη βλαπτικότητα της συμπεριφοράς του απέναντι στον εαυτό του και το κοινωνικό σύνολο. Ένα παιδί 13 ετών είναι εργαλείο κάποιον ή κάποιου, ο οποίος δημιούργησε αυτή την κατάσταση. Οι υπηρεσίες λοιπόν θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν, αυτό είναι σίγουρο, αλλά και η ίδια η κοινωνία θα πρέπει να έχει αντανακλαστικά τέτοιου τύπου, ώστε παιδιά τα οποία μπαίνουν σε αυτή την ηλικία, σε αυτή την παραβατικότητα, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή, να εντάσσονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο ανήλικος, εξαιτίας της παραβατικής συμπεριφοράς που είχε εμφανίσει και στο παρελθόν, έχει ήδη αποβληθεί από 2 σχολεία του νομού στα οποία φοιτούσε, ενώ σε ό,τι αφορά στο τωρινό σχολείο του, η απόφαση για το τι μελγενέστε θα ληφθεί εντός της εβδομάδας, οπότε και θα συνεδριάσουν τα αρμόδια σχολικά όργανα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, όσο και τις συνέπειες που θα επιφέρει στο μαθητή η ενδεχόμενη απομάκρυνσή του από το σχολικό περιβάλλον.